Ψηφίζεται σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η διάταξη για την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου, όπως εδώ και μήνες είχε δεσμευτεί δημόσια ο Πρωθυπουργός ότι θα πράξουμε. Φυσικά, δεν περιμέναμε τίποτα άλλο παρά μια αμήχανη αντίδραση από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας και του φιλικού της τύπου, οι οποίοι έσπευσαν να αποπροσανατολίσουν από την πρωτοβουλία αυτή, εστιάζοντας το γεγονός ότι δήθεν με τη διάταξη αυτή καταργούνται και τα θετικά αντίμετρα. Από εχθές, εξηγήσαμε ότι τα θετικά αντίμετρα που είχαν ψηφιστεί το 2017 και θα είχαν εφαρμογή το 2019 και το 2020, στη συντριπτική τους πλειονότητα εφαρμόζονται ήδη. Ενδεικτικά, αναφέρω τη μείωση του έμφυα κατά 30% για τις μικρές περιουσίες, την αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων, το στεγαστικό επίδομα, τη μείωση του φόρου των επιχειρήσεων κατά 1% ετησίως και 4% συνολικά μέχρι το 2022. Ταυτόχρονα, έχουν εφαρμοστεί και επιπλέον θετικά μέτρα, όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για συνεταιρισμένους αγρότες, η μείωση της φορολογίας των διανεμόμενων κερδών για τις επιχειρήσεις, όπως επίσης και 7.500 προσλήψεις έξω από τον κανόνα του 1:1 για την ενίσχυση της ειδικής αγωγής και το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και τα τρόφιμα στο 13%, αλλά και της ενέργειας στο 6%. Επίσης, για το 2020 προβλέπεται η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, καθώς και η μείωση των συντελεστών για μεγαλύτερα εισοδήματα, η περαιτέρω μείωση του έμφυα μεσοσταθμικά κατά 20%, καθώς και άλλα μέτρα ελάφρυνσης που ήδη έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και η εφαρμογή των οποίων εξαρτάται βεβαίως από το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Επομένως, η κριτική περί δήθεν κατάργησης των αντιμέτρων είναι και άσφαιρη και παραπλανητική. Να επισημάνω όμως και το εξής. Τα μέτρα αυτά που εφαρμόζει η κυβέρνηση δεν επηρεάζουν κατά κανένα τρόπο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και δεν παραβιάζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες έτσι όπως αυτοί ισχύουν. Η αντιφατική κριτική της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ διαταράσει τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, την ίδια ώρα βεβαίως που μας κάνει κριτική για την δήθεν κατάργηση των αντιμέτρων, στην πραγματικότητα φανερώνει τις προθέσεις της να μην εφαρμόσει τίποτα από όσα υπόσχεται, αλλά και να καταργήσει όσα μέτρα στήριξης της κοινωνίας ήδη υλοποιούνται. Προετοιμάζει δηλαδή μεθοδικά το έδαφος για να πάρει όλες τις γενικόλογες υποσχέσεις για μειώσεις φόρων πίσω, αλλά και να εξαπολύσει μια γενικευμένη επίθεση σε κάθε κατάκτηση των τελευταίων ετών, εφόσον βέβαια κερδίσει τις εκλογές. Πρόκειται για ένα προμελετημένο και προκατασκευασμένο άλοθη. Άλοθη για να υλοποιήσει μια πολιτική αποψήλωσης του δημόσιου τομέα με επιστροφή στη μνημονιακή ρύθμιση μία πρόσληψη για 5 αποχωρήσεις, πράγμα βεβαίως που θα οδηγήσει στο πάγωμα των προσλήψεων στη δημόσια υγεία αλλά και την παιδεία, αλλά και μια πολιτική κρυφών αυξήσεων στη φορολογία με την κατάργηση του υπερεκπτωτικού συντελεστή του 6% στον οποίο υπάγονται τα φάρμακα, το ρεύμα, το φυσικό αέριο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις χθεσινές πολιτικές εξελίξεις, θέλω να επισημάνω τα εξής. Ήδη έχει διευκρινιστεί ότι η διαδικασία των μετατάξεων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο των ήδη αποσπασμένων και ήδη μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων ξεκίνησε μετά από πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα του πρώην Αντιπροέδρου της Βουλής και νυν βουλευτή της, κ. Τραγάκη. Η διαδικασία ήταν βασισμένη στο νόμο περί κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων και έγινε ομόφωνα δεκτή από όλα τα κόμματα στην Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής. Για την αποκατάσταση της αλήθειας και της διαφάνειας, σας αναφέρω ενδεικτικά ότι τη διαδικασία αυτή αξιοποίησαν σύμφωνα με τον νόμο 3 αποσπασμένοι στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής, 6 αποσπασμένοι σε γραφεία αντιπροέδρων του ΣΥΡΙΖΑ, 4 αποσπασμένοι σε γραφεία αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας, 4 αποσπασμένοι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, 3 αποσπασμένοι στο γραφείο του Αντιπροέδρου του ΚΙΝΑΛ, 2 αποσπασμένοι στο γραφείο του Αντιπροέδρου του ΝΑΝΕΛ, 1 αποσπασμένος στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Ένωσης Κεντρών, 1 αποσπασμένος στο γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου, αλλά και 1 αποσπασμένη στο γραφείο του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Βύρονα Πολύδωρα. Ο Πρωθυπουργός, μόλις ενημερώθηκε για το θέμα, επικοινώνησε άμεσα με τον Πρόεδρο της Βουλής και αποφάσισαν από κοινού να σταματήσουν άμεσα τη διαδικασία, καθώς και να ανακληθούν επίσης άμεσα όσες αποφάσεις ήταν από τον νόμο εφικτό να ανακληθούν σε εκείνη τη φάση. Επίσης, αργά χθες το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε με την κυρία Τασία Χρυστοδουλοπούλου, η οποία του εξέφρασε την πρόθεσή της να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και να μην συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός επικρότησε την απόφασή της.
Αναρωτιόμαστε αν τη στάση αυτή του Πρωθυπουργού, αλλά και της Αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία ζήτησε δημόσια συγγνώμη και παραιτήθηκε από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, θα κρατήσει τόσο ο κύριος Μητσοτάκης, όσο και οι ενενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για θέματα ηθικής τάξης και διαφάνειας που τους αφορούν και τα οποία ρίχνουν σκιές στη σχέση πολίτη και πολιτικής. Από τη δική μας πλευρά, στα ζητήματα αυτά δεν πρόκειται να συμψηφίσουμε. Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι και η υποκρισία έχει τα όρια της. Για παράδειγμα, θέλω να αναφέρω ότι ο κύριος Τραγάκης, που εισηγήθηκε να γίνουν οι μετατάξεις στη σχετική διαδικασία που διενεργήθηκε στη Βουλή και ο οποίος έχει διατελέσει επί δεκαετίες βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αλλά και Αντιπρόεδρος της Βουλής, θα ζητήσει μια δημόσια συγγνώμη για το γεγονός ότι στη Βουλή βρίσκονται μόνιμα διορισμένοι και όχι μετά από διαδικασία μετάταξης η κόρη του, ο γαμπρός του, αλλά και η νύφη του. Επίσης, δεύτερο παράδειγμα. Θα ζητήσει, για παράδειγμα, συγγνώμη ο κύριος Δημοσχάκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για το γεγονός ότι ο γιος του είναι επίσης μόνιμα διορισμένος και όχι μετά από διαδικασία μετάταξης, επίσης σε υπηρεσία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τη στιγμή, μάλιστα, που επί των δικών μας ημερών δεν έχει γίνει καμία μονιμοποίηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα μπορούσαμε, όπως καταλαβαίνετε, να πολλαπλασιάσουμε τον κατάλογο και για άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που στο παρελθόν διετέλεσαν πρόεδροι, αντιπρόεδροι, υπουργοί ή βουλευτές. Όμως το κρίσιμο σε αυτή τη φάση δεν είναι αυτό. Αλλά αν τουλάχιστον αυτοί οι δύο, πρώτον, θα έχουν την ευθυξία που επέδειξε η κυρία Χριστοδουλοπούλου να αναγνωρίσουν το λάθος τους και να αποσυρθούν από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, και αν όχι, αναρωτιόμαστε αν τουλάχιστον ο κύριος Μητσοτάκης προτίθεται να πράξει όπως ο Πρωθυπουργός, αποσύροντάς τους από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θέλω να τονίσω ότι η θέση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης είναι ότι οι εικόνες αυτές, αλλά και το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, βλάπτουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα και το σύνολο των κομμάτων οφείλουμε να ανοίξουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την τήρηση όχι μόνο των νομικών, αλλά και των ηθικών κανόνων στη δημόσια ζωή.